παιδιά, είμαι η Νάνση και σήμερα θα μαγειρέψουμε τυροπιτάκια και θα φτιάξουμε μία τούρτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα θα βάλουμε το γιαούρτι. Ωραία. Μετά βάζουμε το βούτυρο. Μετά βάζουμε το αλεύρι. Μετά βάζουμε λίγο αλάτι. Μετά πλάθουμε. Κοιτάξτε πως γίναν τα χεράκια μου. Έχω μαζί μου τα αρκουδάκια μου, τους φίλους μας, Νάτι και αυτή. Εδώ και εκεί πέρα. Και τι τώρα που φτιάξαμε τη ζύμη μας, πρέπει να κάνουμε τα τυροπιτάκια. Ζητήστε τη βοήθεια της μαμάς σας, αν δυσκολεύεστε, και πάμε να τα φτιάξουμε. Όπως είναι η μπαλίτσα, το κάνουμε λίγο έτσι και το κάνουμε με το πλάστη. Λίγο. Έτσι. Ωραία. Αυτό είναι η φέτα με το μοσκοκάριδο και το γάλα. Και θα τη βάλουμε για γέμιση στα τυροπιτάκια. Τώρα το πιτακώνουμε. Λίγο γύρω γύρω να είναι έτσι. Ωραία, και παίρνουμε ένα πιρούνι. Και κάνουμε το γύρω-γύρω. Για να μην ανοίξει όταν το ψήνουμε. Ωραία, το πρώτο τυροπιτάκι είναι έτοιμο. Μετά το αλείφουμε.
Μέσα έχει γάλα και αυγό. Ωραία. Αφού το έχουμε αλύσει, βάζουμε σουσάμι. Όποιος θέλει βάζει σουσάμι από πάνω. Όταν το κάνουμε όλα, σε 180 βαθμούς στον αέρα, 20 λεπτά στο φούρνο. Βάζουμε τη φέτα πάλι. Βάζουμε τη φέτα με το μοσκοκάριδο στο αυγό της μέσα. Το κάνουμε με το πιρούνι έτσι. Ωραία. Τώρα θα τα αλείψουμε. Μερικά τυροπιτάκια είναι τυροπιτάρες, δεν είναι τυροπιτάκια. Μόνο δύο είναι τυροπιτάκια μικρά. Βάζω και το σουσάμι τώρα, αφού τα λείψαμε. Και είναι έτοιμα για το φούρνο. Ωραία, τα βάζουμε τώρα στο φούρνο σε 180 βαθμούς στον αέρα. Ωραία. Και 20 λεπτά. Ωραία. Και περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου και εύχομαι να με δείτε την άλλη φορά που θα κάνω τέτοιο βίντεο. Αν δεν και γράψτε μου στα σχόλια, αν σας άρεσε, βάλτε μου like. Γεια σας!